Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί είναι σήμερα καλεσμένη μας μία από τις πιο ερωτικές, εξαιρετικές τραγουδίστριες, η οποία είναι αγαπημένη όλων των γυναικών και όχι μόνο, είναι η Ελένη Δήμου. Ελένη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε την κουβέντα μας από εκεί που συνήθως γιατί έχω μια τεράστια δυναμία. Στο μαλλί σου, ρε παιδί μου, το οποίο. Τρελαίνομαι για το μαλλί σου. Τρελαίνομαι. Που είναι τόσα χρόνια ίδιο, μεγάλο, ωραίο. Το καημένο και δεν το περιποιούμε καθόλου. Όταν λες δεν το περιποιείς, τι εννοείς? Δεν κάνω αυτά που θα κάνανε άλλοι, ας πούμε, άλλες γυναίκες στα μαλλιά τους, μάσκες. Διάφορα. Τίποτα. Το καημένο. Το μαλλί τα αφήνεις. Δηλαδή είναι μια περμανάτ κάνεις, είναι φυσικό έτσι? Δεν κάνω περμανάτ, παιδί μου. Συγγνώμη, το μαλλί είναι έτσι φυσικό. Σγουρό είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ λούζεσαι. Και τα αφήνω. Και τα αφήνεις και είναι αυτό το πράγμα? Ναι, σχεδόν. Εντάξει, τώρα τα περιποιήθηκε λίγο η κοπελιά που έχετε εδώ. Ναι. Αλλά είναι αυτό, ναι. Αυτό. Αυτό είναι το φυσικό μου. Έχεις κουρευτεί ποτέ πιο κοντά? Πάνε πολλά χρόνια. Ναι. Όταν ξεκίνησα που ήταν, ας πούμε, μέχρι εδώ. Ναι. Και τα άφησα σγουρά από τότε που δεν πρόλαβα να πάω στο κομματείο, γιατί τα ίσιονα παλιά. Και με είδε η γυναίκα του Νταλάρα και μου λέει, τι ωραία permanent. Γιατί δεν προλάβαινα να πάω να τα ισιώσω και μου λέω το φυσικό μου είναι. Και μου λέει, πας και τα ισιώνεις, είσαι τρελή. Θα τα αφήσεις. Και έτσι τα άφησα σγουρά. Έτσι τα άφησες. Δεν πήγες ποτέ στη διαδικασία να αλλάξεις τα παιδιά του μαλλιού? Αφού τα έχουμε πει αυτά τώρα, ρε παιδί μου. Έχουμε πει ότι θα πρέπει να αλλάξω σύζυγο και να κόψω και τις δημόσιες σχέσεις με το γιο μου. Ναι. Γιατί δηλαδή και ο γιος μου. Και ο γιος, και ο γιος, ναι. Είναι σταθερή ότι η μαμά δεν αλλάζει μαλλί. Όχι, τα μαλλιά είναι πολύ ωραία. Ότι οι άλλοι, ας πούμε, προσπαθούν να σε μιμηθούν, βάζουν τρέσες, βάζουν extension. Εσύ θα πας να καταστρέψεις τα ωραία σου μαλλιά. Και είναι, δεν έχει τρέσες κτλ. Είναι... Παιδί μου, τρελάθηκες. Τόσο πολύ μαλλί, βρε. Έλα, ρε, εσύ, Γιώργο, χτύπα ξύλο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, δηλαδή. Ναι, πολλές γυναίκες με συναντάνε και λέει, αχ, και εμένα ήταν έτσι, αλλά δεν είναι πια. Λέω, δεν φταίω εγώ. Τι να κάνω. Κοίτα, το σήμα κατά δεθέν σου, εκτός από την σπάνια και ιδιαίτερη φωνή σου, γιατί είναι πολύ ξεχωριστή. Δηλαδή, από την πρώτη νότα, λες, είναι Ελένη Δήμου, τέλος, δεν υπάρχει η φωνή σου. Είναι και το, δηλαδή, η φωνή και το μαλλί είναι, ναι, είναι τα δύο σήματα, ναι, ναι, κατά δεθέν ταυτισμένα με σένα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Διάβασα σε μια συνέντευξη ότι εσύ σταμάτησες το σχολείο, δεν τελείωσες το σχολείο? Δεν το τελείωσα. Γιατί? Γιατί δεν γινόταν. Είχα τέτοια τρέλα. Μπήκα πολύ νωρίς στο 2. Ναι. Και δεν γινόταν να τα συνδυάσω και τα δύο. Ήθελα εγώ πια να αρχίσω να τραγουδάω. Και δεν γινόταν. Και έτσι, Δευτέρα Γυμνασίου, stop. Δευτέρα Γυμνασίου, stop. Ναι. Ήταν δική σου απόφαση? Ναι, εκ των πραγμάτων. Ήτανε, ναι. Και δική. Όταν την είπες στον μπαμπά σου και στη μαμά σου, πώς αντέδρασε? Καλά, ο μπαμπάς μου αντέδρασε περίεργα. Η μαμά μου θα σου έλεγα ότι ήταν σύμμαχός μου. Δηλαδή, μάλλον στο δικό μου πρόσωπο είδε τα όνειρά της, γιατί η μαμά μου είχε πολύ ωραία φωνή. Α, είχε ωραία, ήθελε να γίνει τραγουδίστρια. Ναι, είχε πάρα πολύ ωραία φωνή. Αλλά δεν έγινε. Και μάλλον στο πρόσωπό μου έβλεπε. Αυτό που δεν έγινε εκείνη είναι η κόρη μου. Ναι. Αδέρφια έχεις, Ελένη? Έχω ένα αδερφό μεγαλύτερο. Έχει καλύτερη φωνή? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πολύ ωραία φωνή. Ναι. Εξαιρετική φωνή. Αλλά δεν το ενισχύσαμε ποτέ. Ο μόνος δηλαδή. Γιατί παντρεύτηκε νωρίς. Και είπαμε, κάτσε εκεί στα αυγά σου, γιατί άμα μπλέξουμε αυτό. Ο μόνος που δεν είχε ωραία φωνή στην οικογένεια ήταν ο παπάς, από ό,τι κατάλαβα. Ο παπάς ήταν σωστός. Ναι. Δεν, τονικά ήταν άψογος. Απλά δεν ήταν μια φωνή που θα έλεγες, πω, τι ωραία φωνή. Ενώ η μητέρα μου είχε εξαιρετική φωνή. Εξαιρετική φωνή. Ναι. Να σου πω κάτι. Ο παπάς όταν τελείωσε το σχολείο, όταν σταμάτησε το σχολείο, τι σου είπε, ρε παιδί μου? Δηλαδή, έπεσε και ξύλο. Έπεσε και ξύλο, Μου σκίσανε τα ρούχα, μαζί με τον αδερφό μου, εγώ έλεγα, ό,τι και να κάνετε, εγώ θα γίνω τραγουδίστρια. Ό,τι και να κάνετε. Μετά από τόσα χρόνια πολύ πολύ πετυχημένης καριέρας, που έχεις κάνει συνεργασία με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, που έχεις κάνει τεράστια επιτυχία, έχεις πουλήσει πάρα πολλά δίσκους κτλ. Έχεις κάποιο αποθυμένο, Ελένη, που δεν έχεις κάνει και θα θέλεις να κάνεις, ας πούμε? Όχι. Θέλω να είμαι καλά, ναι. Να συνεχίσω να τραγουδάω, γιατί πραγματικά ο χρόνος είναι συμμαχός μου, mm-hmm. και μιλάω πάντα για τη φωνή. Ναι. Γιατί σήμερα με την επιστήμη όλα τα αλλάζεις. Σωστό. Και το πρόσωπο και το σώμα και τα όλα, όλα μια χαρά. Η φωνή νομίζω ότι ή έχεις ή δεν έχεις. Ναι. Δεν έχω αποθυμένα, αλλά μ' αρέσει που έρχομαι τόσο κοντά με τον κόσμο, γιατί επιλέγω μικρές μουσικές σκηνές εγώ. Και μ' αρέσει που γινόμαστε μια παρέα. Mm. Και εκεί δεν έχει ψέματα, εκεί δεν έχει λάμψη και ξέρεις, όλα είναι πολύ ωραία. Εκεί είσαι εσύ και το κοινό, η φωνή σου, η μουσική που πολλές φορές μπορεί να είναι ένα πιάνο μόνο
Και είναι τόσο ωραίο. Δεν χρειάζεται και πολύ μεγάλη ορχήστρα. Ποιο είναι ο καλύτερο κατεσέ, δηλαδή ποια φωνή. Όχι ποιο είναι ο καλύτερο, λάθο ερώτηση. Ποια φωνή είναι αυτή που εσένα την ακού και ανατριχιάζει. Λε, παιδί μου. Είμα Σουμάκ. Είμα Σουμάκ, ε. Και από Έλληνε, από άντρε ή γυναίκε Έλληνε. Κοίταξε. Ο καθένα μου δημιουργεί και μία έτσι. Μία αίσθηση η οποία είναι πολύ ωραία. Ναι. Ας πούμε, ο Νταλάρας που τον είχα πρότυπο τραγουδιστικό, ο Πάριος που τον είχα πρότυπο τραγουδιστικό. Σου μιλάω για άλλες γενιές προηγούμενες. Ναι. Αλλά που ακόμα μιλάνε στην ψυχή μου και στην καρδιά Από τους νεότερους ποιος αρέσει, ας πούμε, ο Ρέμος αρέσει. Καλός είναι. Καλός είναι ο Αντώνης. Mm-hmm. Ναι, είναι καλός. Είναι πιο εμπορικός, θα έλεγα. Ναι. Αλλά είναι καλός. Η Πάολα. Έχει πολύ καλή φωνή. Και νομίζω ότι η Πάολα δεν πρέπει να κάνει το λάθος να απαρνηθεί αυτό που είναι. Δηλαδή? Αυτό που την εκφράζει. Ναι. Ο τρόπος ζωής, ξέρεις, τον κουβαλάμε και στη μουσική μας, τον τρόπο ζωής μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που λένε «Εντάξει, ξέρεις, έχεις αυτή τη φήμη, άλλαξέ τη, κάνε κάτι άλλο». Ας πούμε από την κουζίνα μπες στο σαλόνι, τα λέω ναι, τώρα, πολλές φορές είναι λάθος αυτό. Γιατί ούτε οι ίδιοι αισθάνονται, κάποιοι τραγουδιστές όταν θες να τους αλλάξεις, αισθάνονται έξω από τα νερά τους. Ναι. Μια καλή φωνή είναι πολύ σημαντικό να την έχεις, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να έχεις σχέση με αυτά που λες, γιατί δεν φτάνει μόνο η καλή φωνή. Ναι. Πρέπει να έχεις και επικοινωνία με το κείμενο. Με... Και ο τρόπος ζωής σου να σε οδηγεί εκεί. Η διάδοχος της Ελένης Δήμη υπάρχει. Δηλαδή είναι κάποια τραγουδίστρια που να θεωρείς ότι πατάει πάνω στα χνάρια τα δικά σου. Δεν ξέρω. Όχι, Δεν ξέρω. Αλλά οι φίλοι μου λένε ότι μία έβγαλε το εργοστάσιο και έκλεισε. Έτσι νομίζω και εγώ. Ότι μετά το καλούπι έσπασε. Η μαμά μου λες να ήταν έτσι. Έσπασε το καλούπι. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Πες μου κάτι τώρα. Πώς, ακόμα και το καινούργιο τραγούδι από κάτω, Σαχαλή. Ναι. Πες μου κάτι, βρε Ελένη. Ορίστε. Πώς έχεις διατηρήσει ένα γάμο ή πόσα χρόνια. 32. 32 χρόνων. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό, πες μου δηλαδή, για να κλείσουμε με αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Θα σου πω. Ο Άγγελος, ναι. Ο Άγγελος, με το διάβολο συναντιόνται, ένας από τους δύο θα κερδίσει. Ναι. Κέρδισε ο Άγγελος. Ποιος είναι ο Άγγελος και ποιος είναι ο διάβολος. Ο άντρας μου, βέβαια. Ο άντρας σου. Αλήθεια. Είναι ο φύλακας αγγελός μου, είναι το άλλο μου μισό, είναι ό,τι πιο σπουδαίο μου έχει συμβεί στη ζωή μου. Είμαι ευγνώμων. Δεν έχετε τσακωθεί ποτέ. Όχι. Ποτέ. Όχι. Άρα μια πολύ ευτυχισμένη σχέση. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος. Είμαι υπέρμετρα εγωίστρια. Είμαι νευρική. Είμαι απόλυτη. Εκείνος είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Άρα πάντα υποχωρεί. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και φαίνεται ότι τελικά με αφήνει να περνάει το δικό μου, που τελικά μέσα από αυτόν τον τρόπο που έχει, περνάει το δικό του. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να αγαπάτε τις γυναίκες. Σε αγαπάμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ό,τι σημαντικότερο μπορεί να έχει κάποιος από τη ζωή. Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν.